Η εποχή που έζησε ο Άγιος Προφήτης Ηλίας, γύρω στο 800 π.Χ., έχει πολλά τα κοινά και με τη σημερινή εποχή που ζούμε εμείς. Ήταν και τότε, είναι και σήμερα, μία εποχή αποστασίας από την πίστη των πατέρων. Και η αποστασία γίνεται συνήθως για λόγους συμβιβασμού, γιατί θέλουμε να συμβιβαστούμε με τη ζωή της αμαρτίας ή θέλουμε να συμβιβαστούμε με τους κρατούντες κάθε εποχή ή θέλουμε να συμβιβαστούμε με την πολιτική εξουσία. Έτσι γινόταν και τότε. Ο Ισραήλ, οι βασιλείς, οι άρχοντες είχαν συμβιβαστεί. Ήθελαν να έχουν τη συμμαχία ειδωλατρικών λαών, γιατί δεν πίστευαν ότι με τη δύναμη του Θεού μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τους ειδωλατρικούς λαούς. Και γι' αυτό άφηναν την πίστη του στον αληθινό Θεό και δεχόμισαν τα είδωλα, τους ψευδείς θεούς, και ελάτρευαν τα είδωλα και διέδαν και στο λαό αυτή την ειδωλολατρία. Υπήρχαν όμως κάποιοι ολίγοι ευσεβείς, πιστοί στον αληθινό Θεό, οι οποίοι αντιστέκονταν, δεν προσκυνούσαν τα είδωλα. Εδιώκονται βέβαια, ήσαν η μειοψηφία, αλλά αυτό δεν τους έκαμε να λυγίσουν. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι, όταν αισθάνονται ολίγοι, δεν αναπαύονται, θέλουν να πηγαίνουν με τους πολλούς. Και ας πηγαίνουν οι πολλοί εις τον βυθόν. Το να πορεύεται κανείς στην δική του πίστη και να έχει ολίγους μόνο κοντά του, αυτό δεν τον αναπαύει. Θέλει να πηγαίνει όπως πηγαίνουν όλοι, όπως πηγαίνει η μόδα, όπως πηγαίνει το πλήθος. Και έτσι γινόταν και τότε η διαφθορά του πολλού λαού και των πολλών ανθρώπων. Θέλει να πηγαίνουν όπως πήγαινε η άρχουσα τάξης, ο βασιλιάς, οι άρχοντες, οι σπουδαίοι του λαού και ο περισσότερος λαός. Και έτσι παρεσύρονται οι άνθρωποι ο ένας μετά τον άλλον, αλλά έμεναν όμως πάλι ολίγοι ευσεβείς. Γιατί σε κάθε εποχή δεν προδίδουν όλοι, δεν αποστατούν όλοι, μένουν και οι ευσεβείς, μένουν και οι αγωνιστές, μένουν και αυτοί οι οποίοι δεν αλλάζουν την πίστη στον αληθινό Θεό με τίποτα γήινο και κοσμικό. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και τους μάρτυρες. Και οι μάρτυρες στην εποχή τους ήσαν οι μειονότητες, οι μειονότης. Αλλά αυτή η μειονότης κρατούσε την πίστη στον αληθινό Θεό και θυσιάζεται για την αγάπη του αληθινού Θεού. Μεταξύ αυτών των ολίγων, οι οποίοι κρατούσαν την πίστη στον αληθινό Θεό και δεν συμβιβάστηκαν, ήταν ο Άγιος ένδοξος προφήτης του Θεού Ηλίας. Η ζωή του προφήτου Ηλία είναι μια ζωή θαυμάτων, αλλά είναι ζωή θαυμάτων γιατί ήταν ζωή πίστεως και μεγάλης εμπιστοσύνης στον Άγιον Θεό. Ας μελετήσουμε προσεκτικά τη ζωή του προφήτου και θα δούμε πόσο ζήλο είχε για το Θεό. Θα δούμε πόση αφοβία είχε όταν επρόκειτο να αγωνιστεί για τα δικαιώματα του Θεού. Και θα δούμε τι θαύματα επετέλεσε ο Θεός δια του προφήτου. Τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει και εμάς σήμερα, που ζούμε σε μια εποχή που πολλοί συμβιβάζονται, που πολλοί ακολουθούν τη μόδα της αθεΐας και της απιστίας, να μας αξιώσει ο Θεός, να κρατήσουμε την αληθινή πίστη των πατέρων μας, που παρελάβαμε από ευσεβείς γονείς και προγόνους και πνευματικούς και δασκάλους της Εκκλησίας, αυτή την πίστη να κρατήσουμε έως θανάτου, για να αξιωθούμε να παραδώσουμε εις τον Θεό την ψυχή μας, όχι εν απιστία, όχι εν ολιγοπιστία, αλλά με πίστη εις τον Τριαδικό Θεό και με όσα παραδίδει η Αγία μας Εκκλησία. Εύχομαι ο προφήτης Ηλίας να είναι βοηθός μας και συναντιλήπτορ, αλλά και να μας βοηθάει στα κρίσιμα οικολογικά θέματα που περνάμε τώρα, τους καύσονες, την ανομβρία και τα λοιπά, διότι κάνει και πολλά τέτοια θαύματα ο προφήτης Ηλίας. Γι' αυτό και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους
μας έστειλε εγκύκλιο σήμερα το απόγευμα μετά τον Εσπερινό να τελέσουμε σε όλο το Άγιον Όρος παράκληση υπέρ καταπαύσεως της ανομβρίας και υπέρ αποφυγής των πυρκαγιών οι οποίες καίνε δυστυχώς την πατρίδα μας και κινδυνεύουμε και εδώ στο Άγιο Όρος να μας βάλουν οι εχθροί της Εκκλησίας και του έθνους να μας βάλουν καμιά φωτιά και εμάς εδώ. Να παρακαλέσουμε τον προφήτη Ηλία άπαντες όλοι, να είστε όλοι πατέρες παρακαλώ στον Εσπερινό, να τελέσουμε ιερά παράκληση για το λόγο αυτόν, μήπως και ο Άγιος Θεός διαπρεσβειών του προφήτη Ηλία μας ακούσει και γλιτώσουμε από τους κινδύνους αυτούς και από την ξηρασία αλλά και από τις πυρκαγιές.